Και στην Ελλάδα συνυπολογίστε και το φαινόμενο της σχροκέρδειας που μέχρι τώρα δεν έχει καταστεί εφικτό να αντιμετωπιστεί τουλάχιστον στο σύνολό του. Αυτό θα είναι το κεντρικό θέμα και της σημερινής επόμενης μέρας και θα ξεκινήσουμε αμέσως, θα πάμε εκεί που αυτή τη στιγμή ακούγεται ο παλμός των αγροτών. Θα πάμε δηλαδή στα μπλόκα και θα έχουμε τη δυνατότητα, αν είμαστε έτοιμοι, κύριε Κόκολα, ο αρχισυντάκτης μας, εάν είμαστε έτοιμοι, πάμε να συνδεθούμε με τον κύριο Δημήτρη Κακάλη, που είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αγροτικού Συλλόγου Τυρνάβου. Κύριε Κακάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και βεβαίως τον κύριο Γιάννη Βάγκο, που είναι μέλος της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων. Κύριε Βάγκο, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο που είστε εδώ απόψε. Καλησπέρα κύριε Κοτρότσο και από εμάς, από τη Λιβαδιά, από την Κιωτία. Από τη Λιβαδιά. Λοιπόν, να ξεκινήσω από εσάς κύριε Βάγκο, καθώς είστε μέλος της Πανελλήνιας Συντονιστικής των Μπλόκων, και να ρωτήσω πώς σχολιάζετε όσα είπε ο Πρωθυπουργός το πρωί, δηλαδή έχουμε να κάνουμε με μία σειρά από μέτρα που βάζει στο τραπέζι η κυβέρνηση, που είναι τόσο η καθυστέρηση για 2 χρόνια στην πληρωμή του ρεύματος και βεβαίως το πρωί ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και σχετικά με τις αποζημιώσεις και με το πρόγραμμα αρρωγής, το οποίο αυξάνεται έως και τα 10.000 ευρώ. Σας ικανοποιούν αυτά και είναι ικανά, ρωτώ, να αποκλιμακώσουν τις κινητοποίησεις? Κύριε Κοτρότσο, καταρχήν θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για τον επίλογο του πρόλογου σας. Δηλαδή, διότι έχει σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική που ακολουθείτε. Που ακολουθεί η Ευρώπη προς τους αγρότες. Από εκεί και πέρα, αυτά τα χρήματα που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός για τις πάγιες εγκαταστάσεις, για σταγονίδια, καρούλια, μηχανολογικό εξοπλισμό και οτιδήποτε χάθηκε μέσα στον Ντάνιελ το Σεπτέμβρη, δεν φτάνουν ούτε... Χάθηκε η γραμμή μας με τον κύριο Βάγκο. Νομίζω θα την αποκαταστήσουμε πολύ πολύ γρήγορα. Μπορούμε να πάμε στον κύριο Κακάλη, γιατί την ίδια ερώτηση θέλω να απευθύνω και σε εκείνον, εάν έχουμε τη δυνατότητα να συνδεθούμε με τον κύριο Κακάλη. Έχουμε τη δυνατότητα. Ας μου μιλήσει το κοντρόλ όμως. Μήπως δεν έχουμε τη δυνατότητα να ακούσω κι εγώ το κοντρόλ. Έχουμε τη δυνατότητα να δούμε τον κύριο Κακάλη. Λοιπόν, δεν έχω επικοινωνία και εγώ με το κοντρόλ. Επειδή είμαστε ζωντανή εκπομπή, το λέω και... Α, έχουμε τον κύριο Κακάλη, νομίζω μπορούμε να το δούμε. Και τον κύριο Βάγκο έχουμε ή ακόμα όχι? Κύριε Κακάλη, έρχομαι σε εσάς για να ξεπεράσω. Α, έχουμε τον κύριο Βάγκο, έχουμε τον κύριο Βάγκο. Σε μια ζωντανή εκπομπή συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι λοιπόν... όλα τα μπλόκα στον αέρα, κύριε Κοκοτρότσο. Γίνεται χαμός από συσκέψεις. Λοιπόν, θέλω να σας πω Μισό λεπτό, κύριε Κακάλη. Επειδή συνδεθήκαμε με τον κύριο Βάγκο, ας τον αφήσουμε να ολοκληρώσει, εάν μας ακούει ο κύριος Βάγκος. Ναι, σας ακούω. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Τα χρήματα που είπε ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Κοτρότσο, δεν φτάνουν πουθενά σε πάγιες εγκαταστάσεις. Και ξέρετε ποιο είναι το χειρότερο? Το χειρότερο, κύριε Κοτρότσο, είναι ότι ασχολήθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός τώρα που βγήκαμε στον δρόμο. 5 μήνες πού ήταν η κυβέρνηση, γιατί δεν είχε ασχοληθεί καθόλου, γιατί χθες έκανε στο Μαξίμου συνέλευση, συνάντηση, γιατί να καλέσει τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Ενέργειας που ζητάμε τα αιτήματά μας, κάλεσε τον κύριο Χρυσοχοίδη, γιατί βάζει την ομή βία μπροστά, γιατί δεν κάθεται να συνομιλήσει ο ίδιος με τους ανθρώπους της παραγωγής, γιατί κάνει φωτοβολίδες επικοινωνιακές, γιατί δεν κάθεται να μας πει ότι με αυτό το κόστος παραγωγής και με αυτή την ακαρπία ερημώσαν τα χωριά μας, εξιδίων τα αλότρια κρίνει. Ξέρετε τι πάει να πει, ότι δεν υπάρχει ψυχή στον Ορχομενό, στη Λιβαδιά, στη Λαμία, στις επαρχιακές πόλεις?
Γιατί βγήκαν όλες αυτές οι χιλιάδες τα τρακτέρ έξω. Ξέρετε ότι ο κύριος Αυγενάκης έχει ανεβεί 10 φορές στη Λάρισα και δεν μας έχει συναντήσει 7 ώρες μαζί και στημένους απ' έξω πριν. Μισό λεπτό να βάλω εγώ τον αντίλογο τώρα, κύριε Βάγκο. Τον είχα τον κύριο Αυγενάκη την προηγούμενη εβδομάδα και είχα και τους συναδέλφους σας, τον κύριο Κακάλη που είναι μαζί μας και απόψε και τον ευχαριστώ, και τον κύριο Αληφτήρα από την Καρδίτσα. Λοιπόν, ο κύριος Αυγενάκης είπε αύριο το πρωί να έρθουν στο Υπουργείο, τους περιμένω. Δεν έγινε ποτέ αυτή η προσπάθεια να αποκατασταθεί ξανά η επικοινωνία? Ποιος φταίει, κύριος Αυγενάκης? 7 ώρες πακέτο μας είχε ρίξει, κύριε Κοτρότσο. Δεν μας κοίταγε καθόλου. Και με το κουκί και όταν είχε πάει στη Γερμανία, γύρισε και είπε ότι βγαίνουν οι Ευρωπαίοι, εμείς τα έχουμε λυμένα. Αλλά με το που είδε ότι βγαίνουν τα τρακτέρ έξω, άλλαξε τη γλώσσα του μέσα σε 5 λεπτά. Στον κύριο Αυτιά μας είπε οτιδήποτε, από ακροδεξιούς μέχρι ακροαριστερούς. Και τώρα έρχεται και μας γλυκένει επειδή του είπαν οι επικοινωνιολόγοι να αλλάξει τακτική. Παρόλα αυτά όμως, πάμε στην ουσία όμως. Η ουσία είναι ότι σας δίνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση, λέει αυτά που λέει για το πρόγραμμα αρρωγής, για την διετή αναστολή στο ρεύμα. Ακολουθεί από ό,τι πληροφορούμαστε εμείς στο Άξιον, το είχαμε ως πληροφορία και πριν στο Δελτίο Ειδήσεων, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο και πιθανώς για περαιτέρω μειώσεις στο ρεύμα. Ωραία. Με ακούτε? Σας ακούω. Αυτά που λέει ότι τα έφερε επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ των μνημονίων τα είχε καταργήσει, να ξέρετε ότι το 16 εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ ήμασταν 44 μέρες στον δρόμο. Το θέμα είναι ότι με ένα 63 πετρέλαιο και με 25 λεπτά κιλοβατόρα δεν πατιέται ούτε κουμπί για πομόνα, ούτε παίρνει μπρος τρακτέρ. Άρα. Συγγνώμη να ολοκληρώσω. Ναι, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να μην μας έχει δώσει ούτε το 50% των επιδοτήσεων και να τα βάζει ο κύριος Αυγενάκης με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, και για 5 χρόνια η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει 5 προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν γίνεται χειρότερο μπάχαλο. Ελάτε εσείς να μπείτε σε μια καλλιεργητική περίοδο χωρίς επιδοτήσεις, με την ακαρπία να έχει βαρέσει κόκκινο σε όλα τα προϊόντα, και να μπει σε μια χρονιά με τρομερή ανομβρία. Ελάτε εσείς στις θέσεις μας και να έχεις απέναντι έναν κύριο Αυγενάκη να σε κλεβάζει. Ωραία. Ρωτώ λοιπόν το εξής. Είχαμε αυτά που είχαμε ως ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς. Θα πάμε σε αποκλιμάκωση ή επιμένετε και θα πάμε σε κλιμάκωση? Μα τώρα κλιμακώνεται ο αγώνας. Πριν 3-4 μέρες που δεν είχαμε βγει στον δρόμο, δεν μας κοίταγαν, όχι δεν μας άκουγαν. Δεν μας κοίταγαν, σας λέω. 7 ώρες ήμασταν έξω από την ομαρχία στη Λάρισα. Τώρα γίνεται ο αγώνας. Αλλά την κυβέρνηση δεν τη θέλουμε απέναντι. Τη θέλουμε μαζί μας. Δηλαδή μπορεί, κύριε Βάγκο, να το ρωτήσω ευθέως. Μπορεί, επειδή μόνο σας είπατε ότι επισημάνατε τον επίλογό μου στον πρόλογό μου για το ευρωπαϊκό θέμα, μπορεί να δούμε και τα φαινόμενα που βλέπουμε, τις εικόνες που βλέπουμε στο Παρίσι, να πάμε σε αποκλεισμούς ακόμα και πόλεων της Αθήνας? Τα τρακτέρ, κύριε Κοτρότσο, θα φτάσουν στην Ακρόπολη. Κάτω από την Ακρόπολη θα δείτε τρακτέρ μέσα στο Φλεβάρι. Εάν δεν λυθούν τα προβλήματα από τον κύριο Πρωθυπουργό, τα τρακτέρ θα είναι γύρω-γύρω από την Ακρόπολη. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν έχουμε να γυρίσουμε πίσω. Να γυρίσουμε πίσω να κάνουμε τι? Να έχουμε ένα 63 πετρέλαιο να οργώσουμε και να έχουμε αυτή την κιλοβατόρα, χωρίς να μην έχουμε χωράφια να καλλιεργήσουμε όπως είναι στη Θεσσαλία, να μην υπάρχει κανένας πάγιος εξοπλισμός. Ξέρετε τι είναι σαν να έχετε εσείς να λέτε ότι είστε δημοσιογράφος χωρίς πένα και ίντερνετ. Εγώ ξέρω κύριε Βάγκο ότι τα προϊόντα σας, εγώ το βλέπω και από την άλλη τη σκοπιά, τα προϊόντα σας, αυτά τέλος πάντων με τα προβλήματα που πολύ σωστά περιγράψατε, εσείς τα δίνετε 10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά και εγώ τα αγοράζω στο σούπερ μάρκετ 1,5 και 2 ευρώ. Άρα υπάρχει το πρόβλημα το δικό σας που σωστά το περιγράφετε, αλλά υπάρχει και μια αλυσίδα άλλων προβλημάτων που βιώνει τελικά ο Έλληνας καταναλωτής παίρνοντας πολύ ακριβά προϊόντα. Βάλτε μια ανωτελεία. Κύριε Κακάλη, ποια είναι η δική σας άποψη? Ακούσατε από την κυβέρνηση μία σειρά από μέτρα.
Και μάλιστα έπονται και άλλα από ό,τι φαίνεται τις επόμενες ημέρες. Είναι ικανοποιητικά τα μέτρα αυτά για να πάμε σε μία ύφεση ή είστε κι εσείς υπέρ της άποψης του κυρίου Βάγκο ότι θα κλιμακώσετε? Κύριε Κοτρότσιο, θα ξαναπώ τα ίδια πράγματα όπως είπα και προχθές. Έχουν μεσολαβήσει, κύριε Κακάλη, έχουν μεσολαβήσει όμως... Συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχουν μεσολαβήσει... Το ίδιο ακριβώς θα πω και σήμερα. Ουσιαστικές λύσεις και απαντήσεις δεν υπάρχουν. Θέλουμε εδώ και τώρα. Ναι, συνεχίστε κύριε Κακάλη. Θέλουμε εδώ και τώρα λύσεις. Και όχι λόγια του αέρα. Για άλλη μία φορά ακούμε λόγια του αέρα. Εννοείται πως δεν υπάρχει πιθανότητα να φύγουμε, να γυρίσουμε πίσω, να πάμε στα σπίτια μας. Δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Εδώ θα μείνουμε μέχρι να λυθούν όλα τα προβλήματα και εννοείται πως ο αγώνας θα κλιμακωθεί κι άλλο. Κύριε Κακάλη, ακούτε πάντοτε, ναι. Έτσι. Ζητώ συγγνώμη, ναι, ναι. Γιατί με τα Skype έχει γίνει ένα μπλέξιμο απόψε και δεν έχω τη δυνατότητα να ελέγξω ακριβώς εάν μας ακούει ο κύριος Κακάλης και ο κύριος Βάγκος. Μπορώ να τους βλέπω όμως, αν τους έχουμε να τους βλέπω. Λοιπόν, με ακούνε και οι δύο, αλλά δεν τους βλέπω. Ωραία. Κύριε Κακάλη, αν έχετε την καλοσύνη και αν με ακούτε, μέχρι πού, ναι. Ωραία. Μέχρι πού θεωρείτε ότι μπορεί να φτάσει αυτή η κλιμάκωση? Δεν υπάρχει το μέχρι πού θεωρούμε ότι θα φτάσουμε. Θα φτάσουμε στα άκρα. Εννοείται πως θα φτάσουμε στα άκρα. Όσο η κυβέρνηση μας αφήνει εδώ πέρα, αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, κύριε Κοτρότσιο, έχει ένα βαθμό. Και η ώρα είναι 8 και 4. Είμαστε στο κρύο. Δεν υπάρχει πιθανότητα να φύγουμε. Να γυρίσουμε στα χωριά μας, να κάνουμε τι? Είμαστε απλήρωτοι. Πάθαμε ζημιά πέρυσι από τον περσινό παγετό και είμαστε απλήρωτοι. Και φήμες λένε ότι θα πληρωθούμε τον Ιούνιο. Εμείς πώς θα καλλιεργήσουμε? Πώς θα συνεχίσουμε να παράγουμε? Με τι, με ξεφτελιστικές τιμές? Να δίνονται τα προϊόντα σε ανοιχτές τιμές και να φτάνουν στο σούπερ μάρκετ 1,5 ευρώ? Και εμείς για ποιο λόγο να καλλιεργήσουμε? Φέτος έχουμε φοβερό πρόβλημα με την απειλουργία σε όλη την Ελλάδα με τον περονόσπορο. Μιλάμε για τεράστια καταστροφή. Υπάρχουν κτήματα τα οποία δεν τριγήθηκαν καν. Και ο κύριος Αυγεννάκης τα κάνει γαργάρα όλα αυτά που λέει. Δεν έχει βγάλει άχνα μέχρι τώρα. Ούτε ποσά, ούτε πότε θα αποζημιωθούμε, ούτε τίποτα. Μόνο λόγια. Μα είπε όμως, νομίζω είπε στην εκπομπή που σας φιλοξενήσαμε πάλι, ότι το Φλεβάρι και μέχρι τον Ιούνιο θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Και για το ζωικό κεφάλαιο, για τους κτηνοτρόφους δηλαδή, και για την αγροτική παραγωγή. Δεν είναι αρκετό αυτό? Ρωτώ, έτσι. Εννοείται πως δεν είναι. Εννοείται πως δεν είναι αρκετό. Εννοείται πως δεν είναι αρκετό. Ένα κομμάτι ψωμί θα πετάξουν πάλι, μόνο και μόνο για να φύγουν να πάμε στα σπίτια μας. Κάτι τέτοιο το οποίο δεν θα συμβεί όμως φέτος. Δεν υπάρχουν περιθώρια, κύριε Κοτρότσιο. Φτάσαμε στα άκρα. Άρα, κύριε Βάγκο, για να επανέλθω και να κλείσω με εσάς, τι είναι αυτό που ζητάτε από την κυβέρνηση τώρα ή, εν πάση περιπτώσει, σε ποιο χρονοδιάγραμμα, ώστε να πάμε σε αποκλιμάκωση? Και πείτε μου αν το Σάββατο στην Αγκρότικα, στην Θεσσαλονίκη, θα ληφθούν εκ μέρους σας κάποιες αποφάσεις. Ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο. Ζητάμε να κλειδωθεί η τιμή στο ρεύμα στα 7 ευρώ, στα 7 λεπτά η κιλοβατόρα. Καλούμε όλους τους αγρότες 12 η ώρα το μεσημέρι το Σάββατο στην Αγκρότικα, να εκεί να διαδηλώσουμε ειρηνικά και δυναμικά για τα αιτήματά μας και δεν θέλουμε άλλο εμπεγμό από τον κύριο Αυγεννάκη. Δεν μπορεί να έρχεται με το Πόρσε Καγκέρ και να περιμένει να του ανοίξουμε την πόρτα και να μας κοιτάει σαν Άνω Κάρολος της Αγγλίας. Θέλουμε λύσεις. Τίποτα άλλο δεν θέλουμε. Δεν είναι κανένας καλύτερος από εμάς. Ούτε κανένας δουλεύει περισσότερο από εμάς. Θέλουμε να μπορούμε να μείνουμε στα χωριά μας, κύριε Κοτρότσο. Παρακολουθούνται το θέμα από το 1994. Ελάτε να δείτε σε αυτά τα χωριά που ήσασταν το 1994 και κάνατε ρεπορτάζ. Αν θα βρείτε 7 η ώρα, πού και 8 άνθρωποι. Πού το θυμηθήκατε τώρα? Έχω περάσει στα μπλόκα στη Λάρισα βδομάδες. Αυτά έχουν μείνει. Τότε παλεύαμε για να κερδίσουμε. Τώρα παλεύουμε να μην μας πάρουν κι άλλα. Άρα λέτε 7 λεπτά το ρεύμα και μείωση... Και αφορολόγητο πετρέλαιο. Και αδασμολόγητο... Και αποζημιώσεις
τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα από τον ΕΛΓΑ άμεσα και δίκαια, σε πραγματικές τιμές και όχι επικοινωνιακά τρίκ. Να μιλήσουν όλοι με τον Κοτρότσο, να μην μιλήσουν με τους δικούς τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και για την συμπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι συμπάθεια. Δεν μπορεί να βγαίνουν σε κάποιους και να μας βρίζουν μέρα νύχτα χωρίς αντίλογο. Δικαιοσύνη θέλουμε. Ούτε συμπάθεια θέλουμε, ούτε τίποτα. Εγώ θα πω μόνο το εξής. Ίσα παλικαρίστα θέλουμε. Εγώ θα πω μόνο το εξής. Ότι εδώ, στο Άξιον 24, από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, θα έχετε πάντοτε τη δυνατότητα να εκφράσετε τις απόψεις σας, ενίοτε σκληρές, ενίοτε αυστηρές, αλλά σε κάθε περίπτωση η φωνή σας θα ακουστεί και η κυβέρνηση με τους αρμόδιους υπουργούς θα ακούγεται και εκείνη με αυτά που έχει να σας πει. Εγώ ήλπιζα να κάνουμε και έναν διάλογο και με το αρμόδιο Υπουργείο. Μπορεί να το καταφέρουμε τις επόμενες ημέρες. Μακάρι, μακάρι. Θα το θέλαμε πάρα πολύ. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλό βράδυ. Είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εδώ έχουμε τώρα ένα ζήτημα, το οποίο νομίζω βγάλαμε ένα συμπέρασμα. Εάν μέχρι το Σάββατο, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, εάν μέχρι το Σάββατο, την Παρασκευή βεβαίως, κρατήστε το αυτό, θα έχουμε ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό πιθανότατα.